Το ταξίδι συνεχίζεται και ήρθε η ώρα για ένα κινέζικο γλυκόξινο χοιρινό όπως σας αρέσει. Γιατί ξέρω ότι αυτό το φαγητό αρέσει σε όλους. Πάμε πρώτα όμως να φτιάξουμε το ριζάκι. Ένα ρύζι μπασμάτι θα κάνουμε που ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με το γλυκόξινο. Και γι' αυτό έχω σύμμαχο ένα πολυμηχάνημα που θα μου κάνει το πιο σπυρωτό μπασμάτι. Δεν έχω παρά να ακολουθήσω τις οδηγίες του. Για να φτιάξουμε το ρύζι, επιλέγω το πρόγραμμα για ρύζι, στη συνέχεια τις μερίδες. Προσθέτουμε την ποσότητα του νερού που μας υποδεικνύει το πολυμηχάνημα και αφήνουμε το ρύζι να μαγειρευτεί. Εμείς πάμε να φτιάξουμε το γλυκόξινο χοιρινό. Λοιπόν, ελαιόλαδο. Σε ένα μπολ θα βάλουμε κορνφλάουρ, τρεις με τέσσερις κουταλιές της σούπας, ωραία, σε ένα άλλο μπολ θα χτυπήσω δύο αυγά. Που έχω βάλει στο wok και αρχίζουμε να ετοιμάζουμε τις μπουκίτσες από το χοιρινό. Κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα βάλουμε πρώτα το κρέας μέσα στο κορνφλάουρ. Θα το γυρίσουμε, τυλάξουμε και θα το βάλουμε μετά μέσα στο αυγό. Μόλις ζεσταθεί το ελαιόλαδο, θα αρχίσουμε να βάζουμε τις μπουκίτσες που έχουμε ετοιμάσει εδώ μέσα για να τα τηγανίσουμε. Όσοι αγαπάτε το κινέζικο και θέλετε να πείτε στην περιπέτεια να το κάνετε στο σπίτι σας, που ειδικά αυτή η συνταγή είναι πανεύκολη, νομίζω ότι ένα wok σας είναι απαραίτητο. Θα αδειάσουμε λίγο το αλεύρι με το αυγουλάκια που έχουμε. Θα προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο, λίγο βουτυράκι, αληθινό βούτυρο, πάμε. Σοτάρουμε τα λαχανικά εδώ στο βούτυρο και στο ελαιόλαδο. Θα αλατίσουμε λίγο. Έτσι πέφτει ο όγκος από τα λαχανικά και μαραίνονται. Πιπεριές κόκκινες, πιπεριές πράσινες, σέλινο και κρεμμύδι. Περιμένουμε 3 λεπτά και συνεχίζουμε. Έτοιμα τα λαχανικά. Έχουν μαλακώσει. Θα ξαναβάλω πάλι το χοιρινό μου όπως το ετοιμάσαμε. Θα ανακοινήσουμε καλά. Λοιπόν, και επειδή το γλυκόξινο έχει διαδικασία και έχει και αυτό τα δικά του μυστικά, εγώ σας έχω σήμερα για την ευκολία σας μία σάλτσα έτοιμη, γλυκόξινη, που είναι ό,τι πρέπει για αυτή τη συνταγή. Είναι χωρίς χρωστικές, χωρίς συντηρητικά και ξεχωρίζουν έντονα τα αρώματα του ανανά και του σέλινου. Ταιριάζει ακριβώς για αυτό το φαγάκι που ετοιμάζουμε. Προστατεύουμε μαλακά-μαλακά. Προσθέτουμε και τον ανανά, ανανάς κονσέρβας.
Χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά. Ανακινούμε καλά. Και αφήνουμε το γλυκόξινο να μαγειρευτεί για 1/4. Είμαστε έτοιμοι. Το ρύζι στα 14 λεπτά έγινε σπυρωτό όπως πρέπει και εδώ το κινέζικό μας, το χοιρινό, το γλυκόξινο, με αυτή την ωραία σάλτσα. Μυρίζει ο ανανάς, η γλυκόξινη. Βέβαια, αν έχετε φρέσκο ανανά, δεν θα έλεγα όχι. Απόλαυση! Πανάρουμε το χοιρινό σε corn flour και αυγό. Σε μια σωτέζα με ελαιόλαδο τηγανίζουμε το κρέας. Αφαιρούμε το χοιρινό από το σκεύος, προσθέτουμε ελαιόλαδο και βούτυρο και σοτάρουμε τα λαχανικά. Αλατίζουμε και στη συνέχεια προσθέτουμε το κρέας, τη γλυκόξινη σάλτσα, τον ανανά και αφήνουμε το φαγητό να μαγειρευτεί. Σερβίρουμε με ρύζι μπασμάτι. Θα πάρω αυτό. Λίγο από το φαγητό που ετοίμασα. Με τη σαλτσούλα του. Και πάμε να κτίσουμε τους τύπους μέχρι το τέλος. Είστε έτοιμοι? Αν δεν έχετε, δεν πειράζει. Έχετε τα πιρούνια σας. Το πέτυχα. Για το γλυκόξινο χοιρινό με ανανά θα χρειαστούμε 2 αυγά, 4 κουταλιές της σούπας corn flour, 500 γραμμάρια χοιρινό, 80 ml ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, 1 καρότο, 1 κρεμμύδι, 2 φλιτζάνια ανανά σε κομμάτια, 2 πιπεριές φλωρίνης, 1 πιπεριά κέρατο, 2 κλονάρια σέλερι, 1 γλυκόξινη σάλτσα, αλάτι και πιπέρι. Εύκολο δεν ήταν? Λοιπόν, το φτιάχνετε και μου λέτε.